και φίλοι του Ναργιλέ. Είμαι ο Δημήτρης και σας καλωσορίζω στο Sisa Lounge TV. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα κάνουμε ένα ναργιλέ με κεφαλή πάνω ανανά. Αυτά που θα χρειαστούμε είναι ένας ανανάς, ένα μεγάλο μαχαίρι, ένα μικρό μαχαίρι, αν υπάρχει παπαγαλάκι μαχαίρι ακόμα καλύτερα, ένα τρυπητήρι που θα μας τρυπήσει το φρούτο να μας κάνει την τρύπα στη μέση, λίγο σειρματάκι και ένα ψαλίδι και χαρτί κουζίνας γιατί θα βγάλει ζουμιά ο ανανάς. Κοιτάμε ο ανανάς να είναι σχετικά μεσαίου τύπου, να μην είναι πολύ μεγάλος, διότι θα πάει χαμένο και είναι κρίμα πρώτα απ' όλα για τον ανανά και δεν θα μας βολεύει για λόγω βάρους πάνω στον αργυλέ. Υπάρχουν δύο τρόποι να κόψουμε έναν ανανά. Ο ένας είναι κάθετα και ο άλλος είναι οριζόντια. Εγώ σήμερα θα το κόψω από αυτή τη μεριά για να έχω ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα, πιο όμορφο αποτέλεσμα που θα φαίνεται και ολόκληρος ανανάς. Ο άλλος τρόπος είναι να το κόψουμε εδώ στη μέση και να κάνουμε δύο κεφαλές για ναργιλέ. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε, το αφήνω κάτω. Το επόμενο μας βήμα είναι με το σιδεράκι που σας είχα πει στο πιο προηγούμενο επεισόδιο. Κάνουμε ένα σημάδι για να δούμε πού θα γίνει η τρύπα. Βλέπουμε το σημαδάκι μας. Και αμέσως μετά κάνουμε την τρύπα στη μέση. Με κυκλικές κινήσεις και πίεση προς τα κάτω για να βγει όλο το κομμάτι. Σκουπίσω τα σκεύη για να μην έχουν πάνω τα ζουμιά από τον ανανά και σκουπίσω και τον ανανά από πάνω λίγο να φύγουν τα πολλά ζουμιά. Αυτό δεν το χρειάζομαι άλλο. Οπότε, έχουμε κάνει το σημάδι μας, έχουμε κάνει την τρύπα μας και τώρα θα σκάψουμε το μέσα μέρος του ανανά που θα μπει η γεύση. Γύρω γύρω σιγά σιγά για να βγει ομοιόμορφα. Πάλι με χαρτί σκουπίζουμε λίγο όπως και με τον grapefruit κάναμε, έτσι και με τον ανανά σκουπίζουμε το εσωτερικό του να μην έχει ζουμιά. Εφόσον έχουμε πάρει τα πολύ χοντρά ζουμιά, τα πολλά ζουμιά, βάζουμε το σιδεράκι μας μέσα. Όταν θα το τοποθετήσουμε θα βγάλει και άλλα ζουμιά λόγω της πίεσης στον ανανά μέσα. Οπότε μετά αφήνουμε το χαρτί στο εσωτερικό της τρύπας για να απορροφήσει τα τελευταία ζουμιά. Το αφήνουμε ανάποδα, παίρνουμε ακόμα ένα κομμάτι από χαρτί κουζίνας. Το κάνουμε 1, 2, 3 φορές, το διπλώνουμε και το κάνουμε ροδέλα και το βάζουμε στην τρύπα που έχουμε ανοίξει για να απορροφήσει και τα μέσα ζουμιά. Αυτή ήταν η διαδικασία για να κόψουμε τον ανανά. Αυτά δεν θα τα χρειαστώ άλλο, δεν μπορώ να το αφήσω κάτω. Θα πάρω τη ζυγαριά μου, τις γεύσεις μου. Θα σκουπίσω εννοείται το πάγκο που δουλεύω. Γιατί εδώ πάνω θα μπει τώρα η γεύση και να μην πάρει τα ζουμιά από τον ανανά που πριν. Ο ανανάς, επειδή η τρύπα που κάνουμε σαν ανανά είναι πιο μεγάλη από ό,τι σε grapefruit, παίρνει περίπου 27 γραμμάρια, 28 καπνό. Είναι ανάλογα πάντα την τρύπα που θα σκάψουμε. Εγώ σήμερα θα καπνίσω καρπούζι με λεμόνι.
19 γραμμάρια βάζω από το καρπούζι. Και άλλα 10 από το λεμόνι. 29 γραμμάρια συνολικά. Παίρνω τη γεύση μου, όπως σας έχουμε ξαναδείξει, την πιέζω 1-2 φορές. Και τη θρηματίζω. Εφόσον την έχω θερματίσει, παίρνω και τα τελευταία κομμάτια του καπνού από τα δάχτυλά μου. Σκουπίζω ναι, το χέρι μου, διότι θα πιάσω και άλλα σκεύη αυτή τη στιγμή και δεν θέλουμε να τα κάνουμε όλα χάλια. Και τώρα, όπως και με το grapefruit στο πιο προηγούμενο επεισόδιο που είχατε δει, έτσι και με τον ανανά, παίρνουμε το σειρματάκι μας, κόβουμε ένα κομματάκι γυρνάμε τον ανανά. Και με το σειρματάκι το κάνουμε ένα μπαλάκι. Όχι πολύ συμπιεσμένο για να περνάει ο αέρας από μέσα. Ο σκοπός αυτού είναι για να μην αφήνει τον καπνό να πέσει μέσα στη γυάλα. Και όπως σας είχα δείξει και με το grapefruit, ακολουθώ την ίδια τακτική με την τοποθέτηση του καπνού μέσα. Βάζω το δάχτυλό μου στην τρύπα έτσι ώστε να πάρει το σχήμα γύρω γύρω ο καπνός να κάτσει. Και μοιράζω γύρω γύρω τον καπνό ομοιόμορφα σε όλο τον ανανά. Ήμουν λίγο υπερβολικός με τον καπνό τώρα, δεν χρειάστηκαν και τα 29 γραμμάρια, περίπου 27 χρειαζόντουσαν. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε όταν φτιάχνουμε ένα αργυλέ, να υπολογίζουμε πόσο καπνό χρειάζεται μέσα. Και όπως σας είχα δείξει και τις προηγούμενες φορές στα περισσότερα επεισόδια, δεν πατάμε το καπνό, απλά χαμηλώνουμε το ύψος του. Ίσα ίσα το ακουμπάμε για να πέσει, να χαμηλώσει το ύψος. Ο ανανάς μας είναι έτοιμος. Λίγο να το σκουπίσουμε και είναι έτοιμος. Έτσι πρέπει να είναι το εσωτερικό. Τώρα θα πάω να πλύνω τα χέρια μου, θα βάλω το κάρβουνα πάνω και θα δούμε το αποτέλεσμα. Εφόσον έχω πλύνει τα χέρια μου, έχω βάλει το καλούτο επάνω. Ήρθε η ώρα να το τοποθετήσουμε πάνω στον αργυλά μας. Ο ανανάς γενικά είναι σφιχτό φρούτο, οπότε θέλει λίγο προσοχή όταν το βάζουμε, σιγά σιγά για να κάτσει. Το έχουμε τοποθετήσει. Βάζουμε τα κάρβουνα επάνω, να πάρει τη θερμοκρασία. Το καπάκι για να πάρει πιο γρήγορα θερμοκρασία που χρειάζεται.
Να πούμε λίγα πράγματα για το υπέροχο αυτό μέρος που είμαστε σήμερα και ευχαριστούμε το Laguna Resort για το σημερινό μας επεισόδιο. Μας έκανε τιμή να παρουσιάσουμε εδώ το βίντεο μας, το επεισόδιο αυτό. Ένα υπέροχο μέρος, καινούριο, φέτος ανοίγει τις πύλες του στον κόσμο. Ένα ξενοδοχείο με εστιατόριο, pool bar, παραλία. Και επάνω επίσης έχει cocktail bar στον όροφο επάνω, στο roof. Roof garden, τέλος πάντων. Ένας υπέροχος προορισμός και αυτός. Όσοι έρθετε θα μείνετε ικανοποιημένοι. Επίσης υπάρχει η ναργιλές της εταιρείας της Alounge που μπορείτε να καπνίσετε. Πώς να το έχουμε αφήσει να ζεσταθεί περίπου 4 λεπτά. Έχω βάλει στον ανά 3 κάρβουνα μέσα. Έχει πάρει θερμοκρασία, βλέπω ότι βγάζει καπνό. Δεν ξέρω αν φαίνεται πάλι στο βίντεο αυτό, γιατί είναι ο φωτισμός περίεργος μέσα σε εξωτερικό χώρο. Πολύ καλό αποτέλεσμα, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω αν βοηθάει ο αέρας στο πόσο καπνό βγάζει, πόσο ντουμάνι βγάζει ο ναργιλές. Είναι πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ο ναργιλές ανανά είναι πάρα πολύ απολαυστικός. Παίρνει τη γεύση από τον ανανά. Χωράει περισσότερη γεύση, κρατάει περίπου μια μισή ώρα ο ανανάς. Ο ανανάς γενικά είναι στεγνό φρούτο, δεν είναι τόσο υγρό όσο το grapefruit, οπότε ζεσταίνεται και πιο γρήγορα και βγάζει και περισσότερο ντουμάνι. Βέβαια δεν μας βοηθάει ο αέρας στο συγκεκριμένο επεισόδιο καθόλου. Όσοι επιλέξετε να καπνίσετε ναργιλές σε ανανά, θα μείνετε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Αυτά λοιπόν για το σημερινό μας επεισόδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κάντε subscribe έτσι ώστε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του ναργιλέ. Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε πολύ.